μια εικόνα. Ακριβώς επειδή ο χρόνος μου τέλειωσε. Είδαμε πολλά αυτές τις μέρες στο Σύνταγμα. Είδαμε πολλά που εγώ προσωπικά και φαντάζομαι πολλοί από εσάς δεν περιμέναμε να τα δούμε. Συγκρατώ όμως μια εικόνα που για μένα ίσως συνοψίζει τα δύο αυτά γνωρίσματα της άμεσης δημοκρατίας. Ίσως προς έκπληξή σας αυτή η εικόνα δεν έρχεται από τις συνελεύσεις που τις περισσότερες από αυτές τις παρακολούθησα χωρίς να έχω πάρει το λόγο, γιατί σέβομαι πραγματικά αυτό το χώρο του κοινού που αναπτύσσεται και θέλω να ακούσω πιο πολύ από να ομιλήσω. Να σας πω αυτή την εικόνα που συνόψισε για μένα το ιδανικό της άμεσης δημοκρατίας τώρα, σήμερα, στην Ελλάδα. Ήταν όταν προχτές μετά τη μεγάλη καταστολή και τα δακρυγόνα που υποστήκαμε εδώ πέρα πάνω, μετά την φρίκη και την απελπισία που δημιούργησε αυτή η κατάσταση εδώ στην πλατεία, δημιουργήθηκαν ανθρώπινες αλυσίδες που μοιράζονταν χέρι-χέρι το κουκαλάκι, το νερό για να πλύνουν την πλατεία. Τι ήταν η καλύτερη εικόνα αλληλεγγύη συλλογικότητας, ισότητας και μοιράσματος από αυτήν. Εκεί νομίζω φτιάχτηκε το πρόπλασμα μιας κοινωνίας της άμεσης δημοκρατίας. Εκεί περισσότερο ακόμα και από τις συνελεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε, Σάββας. Ευχαριστώ το βιβλίο. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη συγκίνησή μου για την τεράστια τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε να έρθω να μιλήσω εδώ. Αυτό που γίνεται στη πλατεία, αυτό που γίνεται στην πλατεία, φίλοι, είναι κοσμοϊστορικό, όπως είπε ο Μανώλης. Εάν αυτό που έγινε στο Κάιρο και στην Τινησία ονομάστηκε η Αραβική Άνοιξη, εδώ κάνουμε το Ελληνικό Καλοκαίρι. Και αυτό το Ελληνικό Καλοκαίρι αλλάζει συνολικά την ιστορία και τον τρόπο που καταλαβαίνουμε την πολιτική. Και ήδη κιόλας από χτες, τα δυτικά μέσα, μιλάω τώρα για την Αγγλία, και το BBC και το Guardian, γράφουν, έχουν αλλάξει τελείως την άποψή τους και γράφουν ότι αυτή η κυβέρνηση πια δεν μπορεί να επιζήσει, ότι η πλατεία άλλαξε συνολικά την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και ότι από εδώ και μπρος ο κόσμος θα επιβάλλει τους δικούς του όρους μέσα τους οποίους θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Η πλατεία λοιπόν, φίλοι, για μένα έχει κάτι μαγικό. Αναδιορθώνει και αναπλάττει και εμάς σαν ταυτότητες και την πολιτική απονομιμοποιώντας την κυβέρνηση αυτή και ξαναβάζει τη δημοκρατία στην πράξη. Έχει κάτι μαγικό, το λέω, διότι πραγματικά αλλάζει συνολικά τον τρόπο που καταλαβαίναμε μέχρι τώρα τι σημαίνει πολιτική, τι σημαίνει ταυτότητα, τι σημαίνει δημοκρατία. Θα πω τρία πράγματα στην ώρα που έχω. Το πρώτο είναι πώς καταλαβαίνω εγώ αυτό που ονόμασα στην Αγγλία στάση σύνταγμα. Το δεύτερο για τη δημοκρατία. Και το τρίτο, πιθανόν μερικές γενικές ιδέες για τα επόμενα βήματα. Το λέω στάση σύνταγμα, γιατί η λέξη στάση, φίλοι, έχει αυτή την καταπληκτική διπλή έννοια. Από τη μια πλευρά, ότι στέκομαι όρθιος, ότι κοιτάω ψηλά, δηλαδή ότι είμαι άνθρωπος, γιατί άνθρωπος σημαίνει αυτό ακριβώς. Μπορώ να κοιτάω ψηλά. Αλλά ταυτόχρονα στάση σημαίνει και στασιασμός, σημαίνει εξέγερση. Και στεκόμενοι απλώς εδώ ειρηνικά, εξεγερνόμαστε εναντίον αυτού του οποίου γέννησε στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν που ονομάζω στάση σύνταγμα, αγαπητοί φίλοι, έχει κατηγορηθεί ότι είναι απολύτικο. Μίλησε γι' αυτό ο Μανώλης. Λοιπόν, η ουσία της πολιτικής, η καρδιά της πολιτικής, δεν είναι τα λησβερίσια και η προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων και τα διάφορα λόμπι. Η καρδιά της πολιτικής είναι να συμπυκνώνει και να εκφράζει τη βασική κοινωνική σύγκρουση, τις βασικές κοινωνικές εντάσεις. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος και κανένας άλλος χώρος
και κανένα άλλος θεσμός σήμερα στην Ελλάδα που εκφράζει την κεντρική κοινωνική σύγκρουση και αντίθεση που διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία από αυτό που γίνεται εδώ. Με αυτή την έννοια, αυτό είναι το πιο πολιτικό, η καρδιά της πολιτικής, η πολιτική στο σημείο μηδέν. Αλλά είναι και μια καινούργια πολιτική, ένα νέο είδος πολιτικής. Και μίλησε ο Σταύρος για την άμεση δημοκρατία, για την έννοια του μοιράσματος. Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα ακόμα. Τη σχέση μας που αλλάζει με τον χώρο και τον χρόνο. Με τον χώρο πρώτα. Η πλατεία είναι ένα μέρος εμπορικών συναλλαγών και ήπιων ερωτικών περιπτύξεων. Αλλά εμείς το αλλάξαμε. Εμείς το κάνουμε το χώρο μιας κοινής πολιτικής επιθυμίας. Βρισκόμαστε όλοι εδώ σαν διαφορετικές μοναδικότητες. Είμαστε διαφορετικοί. Πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα και παραμένουμε μοναδικοί. Αλλά όπως ερχόμαστε μαζί και βάζουμε τις διαφορετικές μας επιθυμίες και φτιάχνουμε μια κεντρική πολιτική επιθυμία στην πλατεία σαν ένα πλήθος το οποίο στις διαφορετικότητες του είναι ταυτόχρονα και ενωμένο, όταν το κάνουμε αυτό, αλλάζουμε τη σχέση μας με τον χώρο και φτιάχνουμε ένα πραγματικό δημόσιο χώρο. Ένα χώρο δηλαδή που βρισκόμαστε από κοινού σκεφτόμαστε, από κοινού συζητάμε και από κοινού πράττουμε. Αυτό το από κοινού σαν διαφορετικά άτομα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ανακατάληψης και μεταμόρφωσης τη σχέση μας με τον χώρο, αλλά και με τον χρόνο. Ας μιλήσουμε μόνο για την εργασία. Στην εργασία πάντα υπάρχουν ιεραρχήσεις, υπάρχουν αφεντικά, υπάρχουν προϊστάμενοι. Ο χρόνος είναι καθορισμένος, δημιουργεί υπεραξία κατά τους μαρξιστές, σίγουρα είναι οργανωμένος μέσα σε σχέσεις εξουσίας. Αυτό που κάνουμε εδώ πάλι είναι τον χρόνο αυτό να τον αφαιρούμε από τις ιεραρχήσεις της εργασίας και να τον κάνουμε ένα χώρο δικό μας, αυτονομίας, έναν χώρο ελευθερίας, εκεί που μπορούμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε μαζί. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι μοναδικά. Αλλάζουνε και μας αλλάζουνε από υποκείμενους, από ανθρώπους που βρίσκονται από κάτω, σε υποκείμενα. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτικό υποκείμενο που υπάρχει στην Ελλάδα. Και είναι αυτό το πολιτικό υποκείμενο που έχει αρχίσει να φοβίζει όχι μόνο τις δικές μας πολιτικές ελίτ, αλλά και τις υπόλοιπες της Ευρώπης. Διότι ενώ μέχρι τώρα μας λέγανε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ντόμινο, ένας κίνδυνος να υπάρχει εξάπλωση της αρρώστιας με το ευρώ, αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι ότι αν υπάρχει ένας κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας, είναι να εξαπλωθεί η στάση Σύνταγμα, να εξαπλωθεί η αντίσταση. Διότι, και σας λέω εχθές το βράδυ είμαστε με φίλους Πορτογάλους και Ισπανούς στο Λονδίνο και μας λένε αν η Ελλάδα πετύχει και εμείς θα πετύχουμε. Και έχουμε λοιπόν και μία υποχρέωση στο επίπεδο των διεθνές να πετύχουμε αυτό που κάνει. Τι πετύχαμε, συμπίστανε, τι πετύχαμε αγαπητοί φίλοι. Πετύχατε μάλλον. Γίνατε αυτό που θα πούμε ηγεμονικό μπλοκ. Μπορέσατε να ρίξετε μία κυβέρνηση. Μπορέσατε να την κάνετε μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να επιβιώσει. Και γίνατε ηγεμονικό μπλοκ διότι μπορέσατε να πάρετε τις τρεις κεντρικές ρογμές της κοινωνίας σήμερα και να τις ενώσετε ακόμα και με τους πάνω και να τις ενώσετε και να τις βάλετε στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Ποιες είναι οι τρεις αυτές κεντρικές τομές, οι τρεις διαχωρισμοί? Πρώτον, όχι στην κοινωνική εξαθλίωση, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Να, πολλοί έχουν μιλήσει γι' αυτό και δεν θα πω παραπάνω. Το δεύτερο είναι όχι στον εξευτελισμό και στην παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Διότι αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε σε ένα παγκοσμίως μοναδικό φαινόμενο.
Είναι σαν να ζούμε σε μια νέο-απικιατρική χώρα και